Ακόμα δεν έχει μπει κάποιο καλάθι. Ο Γκασόλ με δεύτερη προσπάθεια θα νικήσει το φάουλ και θα βάλει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης. Ο Χάρντεν τον μαρκάρει ο Μπάτλερ. Θα πάρει το σκριν του Μόντε Γιούνας. Περιμένει και ο Γκίψον να δώσει τη βοήθεια. Κόβει ο Αρίζα έξυπνα και θα καρφώσει την μπάλα στο καλάθι των Μπούλς. Ο Μπάτλερ στον Γκασόλ. Έχει στην πλάτη τον Μόντε Γιούνας, πηγαίνει και ο Χάρντεν για βοήθεια. Ο Γκασόλ θα ολοκληρώσει τη φάση με επιτυχία. 13-10. Ο Χάρντεν θέλει να τρέξει στην άλλη πλευρά. Ο Ρόζ τον περιμένει και θα κερδίσει το φάουλ. Αλλά και πάλι βρίσκεται στο παρκέ ο Ρόζ. Ρόζ, Γκασόλ θα υψώσει για τον Μπάτλερ. 20-11. Και πάλι θα βρει το χώρο ο Ντουάν Μουρ. Θα κάνει το 26-14. Αρίζα. Στο λέω πώς θα πάει η μπάλα. Ο Χάουαρ θα γυρίσει με το αριστερό χέρι. Θα έρθει ο Σμιθ να τελειώσει τη φάση και να κάνει το 27-21. Ο Καπελά θα καρφώσει την μπάλα. Ο Μπρούερ έχει δώσει ενέργεια αρκετή στους Ρόκετς. Ο Χάρντεν μέχρι το lay-up, το οποίο δεν θα βρει στόχο. Είναι εκεί ο Καπελά. Ο Μπρούερ και ο Καπελά έχουν δώσει πολλές λύσεις στους Rockets. 34-32. Μπάτλερ. Περιμένει ο Γκασόλ να του δώσει το screen. Ο Ισπανός θα πάρει την μπάλα και το shoot από το high post. 41-39. 6 δευτερόλεπτα. 5. Ο Αρίζα. Καλή άμυνα από τον Μπάτλερ. Ο Μπίσλεϊ θα σουτάρει για 2. Έβαλε την πιο δύσκολη από όλες τις προσπάθειες που έχει μάρει μέχρι τώρα. Μπάτλερ. Ένα 7-0 από τους Rockets, το οποίο θα σπάσει τώρα ο Butler και θα στείλει ξανά τη διαφορά στους 10. Θα κατεβάσει ένα ακόμα rebound ο Rose στον Butler με δύο αντιπάλους μπροστά του, θα τους νικήσει. Και πάλι διαφορά στους 15, 68-53, έχουμε time out. Harden επιτεθεί στον Mirotic με το αριστερό χέρι. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει το 72-61. Ωραία πάσα στον Γκασόλ από τον Ντουάν Μουρ. Στους 13 ανεβαίνει διαφορά. Ο Τέρι από το ύψος των βολών και μπροστά στον Γκασόλ. 81-70. Ενώ ο Ρόζ θα στείλει τη διαφορά στους 14, 89-75. Η σειρά του Μουρ να σουτάρει για τρεις και να ευστοχίσει. 98-82 με δύο σερί τρίποντα. Γκασόλ. Θα κάνει το λάθος ο Χάρντεν στον Μπρούερ. Ο Μουρ θα θέλει να παίξει άμυνα. Ο Μπρούερ θα σκοράρει και θα κάνει το 187. Τελικά θα γίνει το λάθος όταν λείπει και πριν δεν κατάφερε να βάλει την μπάλα μέσα στο παρκέ. Πρόλαβε να ζητήσει time out. Σε αυτή την περίπτωση δεν το έκανε. Ο Μπέβερλι 104-100. Ο Ρόζ το παιχνίδι κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί με τους Μπούλς να επικρατούν με 108-100. Να βελτιώνουν το ρεκόρ του στο 31-30, στο 30-32. Πηγαίνουν οι Rockets. Οι Spurs συνέχισαν τον νικηφόρο σερί τους, φτάνοντας στις 8, επικρατώντας τον Kings με 104-94 και έφτασαν τις 30 συνεχόμενες εντός έδρας νίκες. Παρά τις απουσίες τους, καθώς δεν αγωνίστηκαν οι Aldridge, Duncan και Green, τα Σπυρούνια δεν βρήκαν αντίσταση από το Sacramento και έφτασε σε εύκολη επικράτηση με τον Leonard να κάνει double-double με 25 πόντους και 13 rebound. Ο Manu Ginobili, που επέστρεψε μετά από απουσία 12 αγώνων, έκανε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση με 22 πόντους σε 15 λεπτά συμμετοχής. Οι φιλοξενούμενοι με το Ρόντο να κινείται σε ρηχά νερά δεν μπόρεσαν να απειλήσουν παρά τους 41 πόντους που σημείωσαν τον Marcus Cousins. Ο Κώστας Κουφός έμεινε εκτός αποστολής λόγω ασθένειας. Η περιοδία στο Los Angeles στέφτηκε με διπλή επιτυχία για τους Hawks, καθώς μετά την νίκη κόντρα στους Lakers ήταν η σειρά των Clippers να υποκληθούν στα γεράκια. Η ομάδα της Ατλάντα επικράτησε με 107-97, με τον Millsap να κλέβει την παράσταση με 20 πόντους, 18 rebound, 5 assists και 3 κλεψίματα.
Από κοντά και ο Τιγκ με 22 πόντους και Σρέντερ με 16 πόντους σε 19 λεπτά συμμετοχής. Από τους Clippers που είχαν σε μέτρια βραδιά τα δυνατά τους χαρτιά, ο Chris Paul έμεινε στους 16 πόντους και ο Jeff Green στους 14. Η νίκη αυτή είναι αρκετά σημαντική για τα κεράκια, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να κυνηγήσουν την τέταρτη θέση στην Ανατολική Περιφέρεια. Σε ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι Timberwolves επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα, επικρατώντας με 132-118 τον Brooklyn Nets. Οι δύο ομάδες δεν κυνηγούν κάτι σε πρωτάθλημα, έπαιξαν ελεύθερα και πρόσφεραν θέαμα και σκορ στον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο. Ο Karl Anthony Towns έκανε σπουδαία εμφάνιση για τους Λύκους με 28 πόντους, 6 rebound και 7 assist. Αρκετά καλή ήταν και η Andrew Wiggins με 26 πόντους και Zach LaVine με 21. Για τους Nets που αγωνίστηκαν χωρίς τους Young και Lopez, ο Thomas Robinson έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση με 18 πόντους, 17 rebound και 5 assist. Πριν ένα μήνα οι Celtics είχαν αποδράσει με το διπλό από την έδρα των Cavaliers, αυτή τη φορά όμως παρέα του LeBron James, δεν χαρίστηκε στη Βοστόνη και πήρε τη revanche με 120-103, φτάνοντας στις 3 σερί νίκες. Ο James είχε 28 πόντους, 11 rebound και 8 assist σε 36 λεπτά συμμετοχής, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Irving με 20 πόντους. Από τους Celtics που έχασαν τον νικηφόρο σερί των 5 αγώνων που έτρεχαν, ο Isaiah Thomas είχε 27 πόντους σε 34 λεπτά συμμετοχής, καταφέροντας να τελειώσει τρίτο σερί μάτς χωρίς να υποπέσει σε λάθος. Ακόμα πιο δύσκολο έγινε το έργο των Wizards για είσοδο στα play-off, καθώς γνώρισαν δεύτερη σερί ήττα από την Indiana αυτή τη φορά με 199. Ο Paul George ήταν αυτός που χάρισε την νίκη στην ομάδα του, χάρη σε δύο εύστοχες βολές, 3 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Έτσι, φιλοξενούμενοι πήραν μια δίκαιη νίκη, έχοντας τον George σε μεγάλη βραδιά με 38 πόντους. Οι μάγοι δεν είχαν πολλές επιλογές στην επίθεση, παρά μόνο τον Wall, που πάλευε μόνος του πετυχαίνοντας 25 πόντους, ενώ μοίρασε και 12 assist. Επιστροφή στις νίκες για τους Knicks, που μετά από 3 ανεπιτυχή αποτελέσματα επικράτησαν 102-89 το Pistons. Ο Chris Bozingis δεν έδωσε το παρόν στην αναμέτρηση, όμως η ομάδα της Νέας Υόρκης είχε σε μεγάλη μέρα τους Αφλάλο Λόπες και Καρμέλο Άντωνη και πήρε την νίκη. Ο Αφλάλο είχε 20 πόντους με 9 στα 12 σουτ. Ο Λόπες 21 πόντους και 9 rebound, ενώ ο Άντωνη πρόσθεσε 24 πόντους, 10 rebound και 6 assist. Για τα Πιστόνια που παρά την ήττα τους βρίσκονται ακόμα στο κυνήγι μιας θέσης που οδηγεί στα play-off της Ανατολικής Περιφέρειας, ο Αντρέ Ντρουμόντ είχε 21 πόντους και 16 rebound. Νίκη που κρατάει ζωντανές τις ελπίδες για είσοδο στην οκτάδα της Δυτικής Περιφέρειας, σημείωσε η Jazz κόντρα στους Pelicans με 106-94. Η ομάδα της Utah ήταν ανώτερη από τη Νέα Ορλεάνη, έχοντας τον Derek Favors με 28 πόντους, 11 rebound και 3 assist. Πολύ καλός ήταν και ο Hayward με 24 πόντους, ενώ ο Rudy Gobert πέτυχε 18 πόντους και δυσκόλεψε αρκετά τη ζωή του Anthony Davis. Παρ' όλα αυτά, ο άσος των Pelicans πέτυχε 31 πόντους, αλλά είχε 11 στα 31 shoot.